παιδιά, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη Άντων 26. Βρισκόμαστε πού αλλού, Λεωφόρος Αγίου Δημητρίου 16 στον Άγιο Δημήτριο, εννοείται στην Προμόκο Γκινοσάτης, ένα από τα αγαπημένα μας καταστήματα, για να σας παρουσιάσουμε για πρώτη φορά κάτι πολύ ξεχωριστό. Εδώ έχουμε κάτι που κρατάει την κεντρική ιδέα από το παρελθόν, Honda CL500 λοιπόν, Euro 5 του 2023, με τιμή εκκίνησης στα 7.450 ευρώ. Ξεκινώντας λίγο με την προϊστορία, το CL72 κάνει ντεμπούτο το 1962. Ήταν φτιαγμένη κυρίως για το αστικό περιβάλλον, αλλά και για off-road περιπέτειες, όπως είναι και αυτή που έχουμε μπροστά μας. Άλλωστε, σε αυτό, παιδιά, συνηγορεί ο 19ης μπροστινός τροχός και ο 17ης πίσω. Επίσης έχουμε block pattern ελαστικά για χρήση σε διαφορετικές επιφάνειες. Επίσης παρατηρήστε ομοιότητες με το φανάρι του CL με το αντίστοιχο φανάρι του SMX Rebel. Εννοείται δεν είναι το μόνο στοιχείο που δανείζεται, αφού ένα δεύτερο είναι ο κινητήρας της σειράς CB500. Ξεκινάμε με τα specs του οχήματος, αρχίζοντας από την καρδιά του που δεν είναι άλλη από τον κινητήρα του. Έτσι λοιπόν, όπως είπαμε και νωρίτερα, έχουμε έναν δικύλινδρο τετράχρονο υγρόψυκτο με δύο κεντροφόρους επικεφαλής, εννοείται με ηλεκτρονικό ψεκασμό, 471 κυβικά εκατοστά, 47,6 ύπους στις 8.500, για την ακρίβεια 46,6, και ροπή 43,4 νιτόμετρα στις 6.250, και η υποδύναμή του είναι κάτι που το κάνει κατάλληλο για διπλώματα κατηγορίας Α2. Εδώ να ενημερώσουμε ότι χάρη σε δύο αλλαγές, μία στο φιλτροκούτι και μία στην εξάτμιση, η ροπή έρχεται κατά 200 στροφές νωρίτερα σε σχέση με το Rebel ή το CB500. Εννοείται ότι έχουμε εξατάχει το κυβότιο με συμπλέκτιο λίσθησης, όπως μας έχει κακομάθει η Honda, κάτι που μπορείτε να το καταλάβετε εύκολα από την πίεση στη μανέτα, αφού και με ένα δάχτυλο ανταποκρίνεται πλήρως. Βλέπετε εδώ το ντεπόζιτο των 12 λίτρων, έρχεται σε αυτό το πάρα πολύ όμορφο χρώμα. Έχει γενικά μια ωραία χρωματική παλέτα η Honda. Αυτό το αυτοκόλλητο το έχω δημιουργήσει εγώ και είναι λίγο άκομψο, αλλά δεν πειράζει, είναι καλό για να υπενθυμίζουμε το μαγαζί. Βάρος πλήρης υγρών στα 192 κιλά, ύψος σέλα στα 790 χιλιοστά και όπως βλέπετε έχει σχεδόν επίπεδο σχήμα, κάτι που είναι μεγάλο υπέρ για οδηγό και συνεπιβάτη. Πάμε στον τομέα της παίδησης, όπου μπροστά συναντάμε δίσκο 310 χιλιοστών με διπίστον Ιδαγκάνα με την υπογραφή της Nissin. Εδώ να πούμε ότι το μηχανάκι διαθέτει ένα εξελιγμένο ABS τόσο για χρήση στο δημόσιο δρόμο, όσο και για χρήση σε χώμα ή χαλίκι. Αντίστοιχα πίσω έχουμε ένα δίσκο μικρότερης διαμέτρου στα 240 χιλιοστά αυτή τη φορά, με μονοπίστον Ιδαγκάνα, η οποία επίσης φέρει την υπογραφή της Nissin. Εδώ να πούμε ότι το μηχανάκι διαθέτει εκτός από ABS και ένα σύστημα ειδοποίησης φρεναρίσματος έκτακτης ανάγκης, όπου σε ένα φρενάρισμα πανικού ενεργοποιείται τόσο το πίσω φρένο όσο και τα αλάρμ, προκειμένου να ειδοποιήσουν τον οδηγό που έρχεται πίσω σας. Στο τομέα των αναρτήσεων τώρα, μπροστά έχουμε τηλεσκοπικό πυρούνι με καλάμια 41 χιλιοστών και διαδρομή στα 150 χιλιοστά. Αντίθετα πίσω συναντάμε ένα διπλό αμορτισέρ με ψαλίδι 45 χιλιοστών στρογγυλής διατομής και δυνατότητα ρύθμισης προφόρτησης σε 5 διαφορετικές θέσεις. Διαστάσεις μπροστινού ελαστικού 110-80 σε 19 ζάντα. Νομίζω ότι βλέπετε είναι τεράστιο, με ελαστικό πρώτης τοποθέτησης από την Dunlop, εννοείται είναι και τεχνολογίας tubeless, είναι χωρίς αμπρέλα, ενώ αντίστοιχα πίσω έχουμε διαστάσεις 150-70 σε 17 ραζάντα. Μία minimal εδώ LCD οθόνη που περιέχει τα πάντα από πληροφορίες, εννοείται full LED φώτα, το αγαπημένο μας εδώ που ανάβουν τα αλάρμ και μένουν σταθερά, είναι σήμα κατά τεθέν της Honda, έτσι ώστε όταν βλέπεις ένα τέτοιο μοτίβο από μακριά να μην αμφιβάλλεις ότι έρχεται μια Honda. Αντίστοιχο full LED και πίσω. Υπέροχοι άνθρωποι, υπέροχες μοτοσυκλέτες, και ήρθε η ώρα της δοκιμής του Honda CL500. Ένα street scrambler, πάμε να δούμε πως είναι η αίσθηση
και πάμε να δούμε πώς είναι και να το οδηγείς. Πολύ μου αρέσει αυτή εδώ η κάλυψη που μέχρι πρώτη ως υπήρχε στους υπολογιστές για να καλύπτει άλλα σωληνάκια και καλώδια. Πολύ ωραίο, πολύ έξυπνο. Εδώ η πολύ ωραία μαγιά, το κλειδί εδώ στο πλάι, ακριβώς κάτω από το ντεπόζιτο. Τραβάμε πλαϊνό stand. Αριστερό πόδι πατάει πολύ καλά κάτω, δεξί επίσης. Άνετη θέση, ειδικά με τη γωνία που κάνουν τα πόδια στο ντεπόζιτο. Εδώ δεν έχετε πρόβλημα, διότι θα βολευτούν και άτομα στο ανάστημά μου και λίγο πιο κοντά, αλλά και άτομα υψηλότερου αναστήματος. Φανταστικό εδώ το χρώμα. Λοιπόν, χειριστήρια. Passing light για την προσπέραση, μικρή μεγάλη σκάλα, η κόρνα, flash αριστερό δεξί και ακύρωση. Εδώ το kill switch, τα alarm και το starter button. Μανέτα συμπλέκτη πούπουλο, μανέτα μπροστινού φρένου. Εδώ γυρνάμε προς τα πάνω και δείτε εδώ τι θα συμβεί στη minimal LCD οθόνη. Πάμε να το βάλουμε μπροστά για να σας πω τι και πώς. Δεν ξέρω αν τα πράγματα είναι καλύτερα. Gear indicator, ψηφιακό ταχύμετρο, η ώρα, ένδειξη για τη βενζίνη, συνολικά χιλιόμετρα, ABS, flash, check engine, γενικά διαθέτει τα πάντα. Ξέρετε, με τόση ζέστη πλέον έξω έχουν όλα πρόβλημα. Έχεις εσύ πρόβλημα, έχουν οι κάμερες πρόβλημα που ζεσταίνονται και σβήνουν. Το μηχανάκι μόνο δεν έχει πρόβλημα, διότι δείχνει να αντέχει. Αυτό, παιδιά, έχει τρομερή ποιότητα κύλησης. Τρομερή ποιότητα κύλησης. Φοβερό και το κυβότιο, καλά συμπλέκτης ολίσθησης, όλα τα λεφτά. Αν μπορώ να βρω κάτι αρνητικό, είναι μόνο τα αποδοστήρια του οδηγού, τα οποία έρχονται και βρίσκουν ακριβώς τα πόδια μου κάθε φορά που σταματάω. Καλά, φοβερή ποιότητα κύλησης, παιδιά. Τρομερά σούπερ άνετο μηχανάκι. Έχει και το τράβηγμά του. Είναι πολύ ωραίο. Α, πολύ χαλαρό. Παιδιά, μπορώ να σας πω ότι θα το προτιμούσα σε σχέση με οτιδήποτε άλλο. Είναι πολύ πολύ χαλαρό. Καλά, το βάρος του δεν φαίνεται με τίποτα. Δυστυχώς έχει κίνηση και μπορώ να σας πάω μόνο μια ενδεικτική βόλτα. Ελπίζω να μην μου κρατάτε κακία. Ο συμπλέκτης ολίσθησης φροντίζει ώστε οι αλλαγές να είναι ακόμα πιο τέλειες. Ωραίο τράβηγμα, παιδιά, από οποιαδήποτε ταχύτητα. Φοβερό μηχανάκι. Φοβερό, πραγματικά. Όλα είναι εξαιρετικά ρυθμισμένα εδώ. Χρειαστεί να κάνετε μια προσπέραση ασφαλείας, καλή ώρα την κάνετε.
Έχει πολύ τράβηγμα. Δηλαδή θα ήθελα να το δω από φανάρι σε φανάρι που λέμε. Πολύ ωραίο, πολύ ισορροπημένο. Πολύ ισορροπημένο. Ακριβέστατο, φοβερό μηχανάκι. Το S50 η αγάπη του Κώστα. Φοβερά τα φρένα. Δηλαδή μια τσιμπιά κάνεις και πιάνουν αμέσως. Μια τσιμπιά δίνεις μάλλον. Όπου και σήμερα τρομερή κίνηση. Πολύ ωραίο. Μην πάρετε κάτι άλλο προτού το οδηγήσετε. Οδηγήστε και αυτό. Τώρα δεν ξέρω ο συνεπιβάτης πόσο χαρούμενος θα είναι με την εξάτμιση που είναι ελαφρά σηκωμένη προς τα πάνω. Αυτό εδώ η Honda το κάνει γιατί είναι τύπου scrambler. Και αυτό είναι το στυλ. Το ίδιο συμβαίνει και σε κάτι Triumph και πολλοί δεν ξέρουν και τους φαίνεται αστείο, αλλά υπάρχει λόγος που οι εταιρείες το κάνουν, διότι είναι ένα διαφορετικό στυλ, ένα μηχανάκι σε διαφορετικό στυλ. Καλά, η χρωματάρα δεν παίζεται. Πάμε να δούμε και κάτι τι από επιτάχυνση. Μην λέμε ότι θέλουμε, πολύ ωραίο. Μα πάνω απ' όλα σούπερ άνετο και απόλυτα διαχειρίσιμο. Το κυβότιο είναι απίστευτα γλυκό. Να, αυτά εδώ με ενοχλούν, γιατί βρίσκουν ακριβώς στις γάμπες μου, να το πω έτσι. Καλά, μιλάμε για τρομερή κίνηση. Δεν το συζητάμε. Δεν είναι παπί, θέλει μια προσοχή παραπάνω. Έχει και τρομερή ζέστη, παιδιά, τρομερή ζέστη όμως. Ευτυχώς το τιμόνι περνάει ελαφρά πιο πάνω από τους καθρέφτες των συμβατικών οχημάτων και θα έχουμε και μια ευκαιρία να το δούμε και σε μια δεύτερη διαδικασία επιτάχυνσης. Για να δούμε.
αυτά που κάνω τώρα δεν είναι για το χαρακτήρα της μοτοσικλέτας. Πιστεύω το αντιλαμβάνεστε. Θέλει μια πιο ήπια οδήγηση, απλά είναι ευκαιρία να σας δείξω τη δύναμή του. Βρήκα λίγο χώρο, συνήθως με ξέρετε δεν δοκιμάζω τίποτα παλαβό, τουλάχιστον τίποτα αν δεν είμαι απόλυτα σίγουρος. Μόνο το μπροστινό φρένο, δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Πολύ ωραία, πολύ εύκολα, χωρίς καμία προσπάθεια. Τρομερό μηχανάκι, παιδιά. Πολύ άνετο, πολύ άνετο. Δηλαδή, του το δίνω. Μπόνους μεγάλο. Η άνεση που σου προσφέρει σε κάθε επίπεδο. Τρομερή ευκολία χειρισμών. Δεν το συζητάμε. Να δούμε και εδώ στο πεδίο της Λακούβας. Εξαιρετικό, παιδιά. Δεν νιώθει από Λακούβες. Είχε δίκιο ο Βαγγέλης που μου είπε ότι η ροπή έρχεται 200 στροφές νωρίτερα σε σχέση με τα υπόλοιπα αδέρφια του με τα οποία μοιράζονται τον ίδιο κινητήρα. Όντως, όλο αυτό το βοηθάει να ξεφύγει χωρίς να τρελαίνεται να πιάσει τελικές. Τρομερός και ο ποδομοχλός του συμπλέκτη και η μανέτα. Τρομερές λειτουργίες και από τα δύο. Όσοι με βλέπουν με το μπουφάν και τα γάντια, να ξέρετε παθαίνουν αναφυλαξία. Δηλαδή, τους μεταφέρω οπτικά το ερέθισμα της ζέστης και με το που με βλέπει κάποιος αισθάνεται ότι φοράει γούνα. Η πραγματικότητα είναι ότι εγώ δεν σκάω τόσο πολύ. Ναι, με σκάω, αλλά πιστεύω θα ήταν χειρότερα να είχα καρκανιάσει και να ήθελα μετά κρέμες, γιαούρτια, τζατζίκια, μία γύρω. Θα ήταν νομίζω πιο άσχημο. Πολύ καλό μηχανάκι, παιδιά. Εξαιρετικό. Ωραίο, πάρα πολύ ωραίο.
ξέρετε, ο χαρακτήρας του δεν είναι για να τρέχει, είναι να πηγαίνει χαλαρά. Αλλά έχει και τη δύναμη και τη ροπή, αν χρειαστεί να τρέξει. Νομίζω το είδατε. Σε παιδέψαμε λίγο, sorry, αλλά είσαι φοβερό μηχανάκι και πρέπει να σε μάθει ο κόσμος, αγαπητό Σιέλ. Και Σιέλ χρώμα. Δεν ξέρω, αυτό λέγεται Ocean κάτι, δεν θυμάμαι. Έχει κάτι εξωτικές ονομασίες η Honda. Στην ουσία, αν δεν κάνω λάθος, μόνο το depósito βάφει. Τέλειο μηχανάκι και πολύ cool το σημείο από το οποίο κλείνει. Τέλειο. Και φτάσαμε στην ώρα της αποφώνησης. Φοβερά χαρακτηριστικά λειτουργίας. Απίστευτα βοηθητικό, τρομερά φιλικό. Εξαιρετικό σαν σύνολο. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Ελάτε να το δείτε από κοντά και να το δοκιμάσετε εάν ψάχνεστε στην κατηγορία των διπλωμάτων Α2. Παιδιά, είναι πραγματικά εξαιρετικό. Η φιλικότητά του είναι το νούμερο ένα προσόν του. Και όπως είδατε και η απόδοσή του. Αυτά λοιπόν από μένα παιδιά και από την προμό των Κινοσάτης εδώ πέρα στη Λεωφόρο Αγίου Δημητρίου 16 στον Άγιο Δημήτριο, Honda CL 500. Αυτά λοιπόν από μένα παιδιά, να είστε καλά, να προσέχετε εκεί έξω, πάντα κράνος και εξοπλισμός για εσάς και το συνεπιβάτη σας και εμείς τα λέμε την επόμενη φορά. Γεια χαρά! And I don't regret anything. I just feel I'm doing things for the right reason. Some understand, some don't. In the end, you never get everybody to understand, to agree and to accept. But most of them, I'm sure, admire, after all, what I'm doing.